υπάρχει το έτυχε και το πέτυχε. Τι γίνεται? Πώς είστε? Καλά είμαστε. Τι σκέψεις έχετε για σήμερα? Τι σκέψεις έχω για σήμερα? Να περάσω καλά. Να περάσω καλά σαν την πρώτη μέρα. Θέλω να είναι. Σαν να μπήκα φρέσκος. Καινούριος. Δοκίμασα χθες ένα κιλό το οποίο δεν το έχω ξανακάνει. Πήγε καλά. Το δοκίμασα δύο φορές, στην τρίτη, πάντα το έχανα στην τρίτη. Αλλά ωραίο. Εντάξει. Ήρθα για να δοκιμάσω. Και να νικήσω εννοείται, γιατί όχι. Αλλά προσπαθήσω κιόλας. Καλή φάση, ωραίο. Τώρα είναι ένα workout το οποίο... Πέρα την πλάκα είναι σαν το πρώτο, πάνω κάτω. Δηλαδή δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ. Και να δείξει πώς θα πάει, δεν ξέρω. Να βγει όλο ένα. Μέχρι τέλος. Θέλει δουλίτσα η υπεράσπιση του τίτλου. Α, πάει, ξέρω. Ξέβηγε, ό,τι. Απεσιοδοξία κατευθείαν. Ξέβηγε, αφού είμαστε ρεαλιστές. Ρε φίλε, στόπα, στόπα και χτες. Δύσκολο. Δύσκολο, το κιλό είπαμε, δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε, τώρα δεν ήμασταν σε φάση. Αναμενόμενο όμως ένα αποτέλεσμα. Οκ, μείναμε τρίτη, φίλε. Άμα πάει όπως περιμένουμε το επόμενο, πάμε να κάνουμε secure δεύτερη θέση. Η πρώτη έχει ξεφύγει. Ό,τι φαίνεται όμως και το βάθρο ικανοποιημένοι θα είστε βάσει των κατάστασης που είστε. Σίγουρα. Απλά ξέρεις, είναι και το γαμώτα, να σου πω κάτι. Στο τέλος της ημέρας κάνουμε αυτοκριτική. Δεν θα πω ότι έκανα τη δουλειά που θα έπρεπε για να είμαι στην πρώτη θέση, άρα δεν θα κλάψω και αυτή. Αλλά εχθρός του καλού το καλύτερο. Αυτό. Εχθρός του καλού το καλύτερο. Εμπειρία χρόνου. Αρέσει ο Γιάννης. Μόνο εμπειρία, εδώ. Μπακαλιάρο περνάω. Βλάσικο το Βάς. Sub 6 αυτό το workout. Εύκολο. Unblocking όλοι. Το Μίτσο εδώ πώς τον βλέπετε? Ο Μίτσος είναι καλά. Πάει παλέ για την πρώτη θέση. Έχει δυο workout. Θα είναι πολύ μεγάλη μάχη με τον Αντώνη ειδικά. Ο καλύτερος κερδίσει. Μια πρόβλεψη για ποιος θα κερδίσει την Elite. Ο Μίτσος πάει καλά. Μάλλον θα το κερδίσει. Θα αντέξεις την πίεση. Δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα το είπα θα δώσω... Το είπα για να κεράσω. Θα δώσω το καλύτερο μου αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Θα δείξει. Ότι θα τα δώσουμε όλα, θα τα δώσουμε όλα. Μου είπες ότι ήθελες να περιμένεις την πρώτη μέρα για την πρόβλεψη. Πες το. Θα πω τρίτος. Πάλι τρίτος, πάλι βάθρα. Τι κάνεις την πρόβλεψη, δηλαδή δεν έχεις αμφιβολία. Ωφ, καλημέρα. Καλημέρας. Τι κάνεις. Πώς είναι η θέα από την κορυφή? Τα έχω τα κλειστά, δεν βλέπω τίποτα. 5 ώρα θα τα ανοίξω ξανά. Να δούμε πού είμαστε, πρέπει να κάνουμε ταμείο. Τώρα ένα workout ακόμα βλέπω. Ένα τη φορά. Είσαι συντηρητικός, δεν θες να... Ναι, τι να πούμε. Να το σιγουρέψουμε πρώτα. Κάτσε πες μη φάμε καμιά ήττα και ξεκινήσουμε. Και μετά τα κελαϊδάμε, τι. Έχουμε χρόνο να μιλήσουμε. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά πάλι Παπαθανασίου Μακαρόνας μονοπολούν το ενδιαφέρον. Θα γίνει ωραία μάχη, μέχρι το τέλος. Με πρόβλεψη δική σου? Δεν ξέρω. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το workout. Βάσει τον workout, ναι, τι πιστεύεις? Πιστεύω αυτό το workout είναι πιο πολύ του Mitch και το τελικό είναι πιο πολύ για μένα. Πάλι τελικός με διπλή βαθμολογία. Πόβο, ναι. Θα είναι κακό. Θα πρέπει να πονέσετε και δύο σήμερα, πολύ. Σίγουρα. Αρχίθια αίμα, φίλε. Συμπυκνωμένη σε μια γωνιά όλη η γνώση του ελληνικού CrossFit.
γνώσεις. Καντάρια γνώσεων και εμπειρίας. Οι δύο πιο άσχετοι του ελληνικού crossfit είμαστε. Βλέπεις εδώ που βρήκα. Ένας άσχετος, δεύτερος άσχετος. Και εφευρέτης. Γιάννη, πώς σου φαίνονται οι αγώνες στην Εύβοια? Normal. Normal. Καλά είναι. Πολύ καλά. Καλά πάμε. Ωραία διοργάνωση. Καλά ωράρια. Το τι σημαντικό είναι τα ωράρια. Τα workout έτσι κι αλλιώς πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα τους αρέσει. Πάντα υπάρχει κάποιος που δεν θα τους αρέσει. Δεν μπορείς να τους ικανοποιήσεις όλους. Σημαντικό είναι να τηρούνται πάντα τα ωράρια. Εφόσον τηρούνται τα ωράρια, όλα είναι μια χαρά. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Αρίστο, πώς κυλάει το τμήμα σας μέχρι στιγμής? Ωραία. Δεν σε βλέπω πολύ σίγουρα. Εντάξει, καλά δεν ήρθαμε με μεγάλες προσδοκίες εδώ. Ήρθαμε πιο πολύ για να παίξουμε. Ήρθαμε για τη βόλτα. Για τη βόλτα. Για το τρίμερο. Έτσι. Ο Μακαρόνα τον είδες ανεβασμένο φέτος ή πεσμένο σε σχέση με πέρσι? Και την αλήθεια. Την αλήθεια. Ανεβασμένο. Είναι επειδή κάνουμε μαζί προπονήσεις. Τόπα. Έλα εδώ και θα δεις. Θα βρεις το φως σου. Με άκουσε. Μ' άκουσε αργά. Βρήκες το φως σου με καρατασά. Ξέρεις τι. Η μύτη. Φταίει η μύτη για όλα. Δεν κάνει. Αυτή η μύτη τα κάνει όλα. Ξέρεις τι λένε. Βγήκε λίγο πιο μακριά. Ξέρεις τι λένε για τις μύτες. Πού να ξέρει ρε μαλάκα, πού να ξέρει, αφού κάνει 50 ώρες την μέρα προπόνηση. Δεν έχει άλλη ζωή, εμένα ρώτα να σου πω. Βασικός διεκδικητής του βάθρου. Ό,τι μπορούμε. Θα κυνηγήσουμε και τα τελευταία δύο. Με οδηγίες εδώ του coach. Jump up. Αυτό είναι τίποτα το βασικό. Ο Θεός βοηθός. Βλέπουμε. Ωραία στρατηγική. Μην έχουμε άλλη. Σε ευνοούν, πιστεύεις τα σημερινά τα workout ή όχι? Να πω την αλήθεια, αυτό με τα step και τον αναλυτήρα για τα deadlift press θα πω ναι, θα πω όχι το άλλο. Άρα, λίγο μετά τα gymnastics. Ναι. Οκ. Okay. Βλέπουμε και πάμε. Yeah. Let's go. Not a man that I fear. There's nobody here that can stop me. Cause I'm in a league of my own, yeah. Y'all can just sit back and watch me. They know who I am, they can't imitate. Don't stay in your lane, I'ma set it straight. I'm putting my way to the top. You get in my way, you know that I'ma renovate. You know I'm about to lock it. All my monster they was looking for just like the Loch Ness. Looking they gon' knock me, got the throne, they better stop it. They can never reach me where I'm at, I'm in a rocket. Carpet. In other words, you can't touch me. It's like I got the ball and it's rubbing. And you won't see me when I'm coming through. You can't stop me, I'm running through. I'm untouchable, yeah, 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 I'm untouchable, yeah. Fiends fight for fun, I'm the giant that they running from. Taking shots, I think they jump the gun. If they go against me, then they done. You cannot handle this. I don't think you can pay for the damages. No. I don't know it's gonna be a first place. You gon' need first aid. Think you need bandages. Whoa. You know I'm about to lock it. All my monster they was looking for just like the Loch Ness. Lookin' they gon' knock me, got the throne, they better stop it. They can never reach me where I'm at, I'm in a rocket. Carpet. In other words, you can't touch me. No. It's like I got the ball and it's rubbing. And you won't see me when I'm coming through. You can't stop me, I'm running through. I'm untouchable, yeah. I'm untouchable, yeah. I'm untouchable, yeah. I'm untouchable. Set you up. Yeah, the first one to cross you be the one you say you love. Like, oh, tryna catch a soul. That reaper creeping through your door. Catch you all alone. They tryna figure out who did it, but nobody knows. That boy was claiming he was with it, but he went and told. Yeah, you see, you gotta watch your back because them snakes is in the grass. So I'm snitching on the ground and now them jacks is on your ass. We ain't going out for nothing, we just take it, we on ass. But you cannot
better take it for your last. I'm from the city where you keep it on you. Yeah, it's weak on you. You think going too hard. Now the people want you. Άμα δεν το πάει έτσι όπως πρέπει. Το βλέπεις μια παραλία. Το δηλώνω. Φεύγω, δεν θα κάνω τελικό, θα σκοτώ να φύγω. Μόνο θα φύγεις ή θα τον πλακώσεις κιόλας. Μετά αυτό, στο σπίτι. Στο σπίτι. Και εσύ. Κουτσά στραβά, έχεις φτάσει δεύτερη θέση. Θα καταφέραμε. Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα, αλλά θα δεις. Για πάμε λίγο. There ain't no one like cause are you dumb or you crazy? There's no way, G. Me and my clique, we handling biz while you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn it, this don't faze me. I got my Xbox, you can't play me. Money in a text box, I get paid. You the best. You the best. No contest. Wicked, I'm bad and I'm blessed. Put it to the test. For the rest, there ain't no contest. So what's next? Got me leveling up, I'm obsessed. I bring the fire like I'm possessed. My personnel and my clique is the best. There ain't no contest. There ain't no one like, cause are you dumb or you crazy? There's no way, G. My clique be handling biz while you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn it, this don't faze me. I got my Xbox, you can't play me. Money in a text box, I get paid. We the best. We the best, man. No contest. My click is the best. We the best. We the best. We the best. We the best. No contest. My click is the best. We the best. We the best. No contest. My click is the best. We the best. We the best. No contest. My click is the best. We the best. We the best.
Ακραίο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Μπράβο. Ήσασταν καλές, θα παρέχει. Μπράβο ρε παιδί, μπράβο. Έλα, μίλα. Ο πρώτος γύρος έγραψε μακαρόνας. Άλλοι δύο έμειναν. Δύο για να κρυφθεί το αποτέλεσμα. Θα δείξει. Πού κρύθηκε αυτό το workout? Δεν ξέρω, τον είδα. Επειδή κοιτούσε λίγο τον Μίτς, τον είδα λίγο, πολύ λίγο πιο αργό στα devil press. Με αποτέλεσμα, επειδή ήταν πολλά, να μαζέψω λίγο διαφορά. Γιατί στα box jump, εγώ έκοψα λίγο σε ένα σημείο. Δεν μπορούσε κιόλας. Αναγκαστικά άλλαξα χέρι. Με το αριστερό δεν μπορούσα να ανέβω. Οπότε αναγκαστικά έκοψα. Αλλά εντάξει, ευτυχώς δεν. Οπότε η ταχύτητα στα devil's press έκανε διαφορά. Εκεί ήταν όλοι, πιστεύω. Το παλέψαμε. Είμαστε λίγο κοντοί για πολλά στην πόλη. Ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν. Εντάξει, είμαστε λίγο κοντούλιδες. Δεν είναι αγαπημένα μας, αλλά. Σημασία ότι ευχαριστηθήκαμε. 100 επαναληψίες μόνο, εμείς το κάνουμε κάθε. Αν είχαμε μισό λεπτό ακόμα, 60 κάτι devil press. Τώρα 49. Εντάξει, εντάξει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είχα τον Παπαδόπουλο δίπλα μου. Ήταν ένα κίνητρο. Δύο μέτρα άνθρωπος, πώς πάει έτσι τα devil press, δεν έχω καταλάβει. Και είναι πολύ ωραίο που μας δίνει την ευκαιρία να παίζουμε σε πλάι στους μεγάλους αθλητές. True. Τι πήραν οι πιστόλοι, δεν ξέρω. Άρεσε, μάχη, εδώ. Μέλο πατρόνο. Μα πάσαμε. Είμαστε τέσσερα πιστόλοι. Ναι, είμαστε ωραίοι. Και αυτοί όμω. Είμαστε κοντά μα. Εντάξει, ναι. Πολύ δυνατό. Δέκα επαναλήψει. Ήταν μάχη, ήταν μάχη. Γιατί ρε, μαλάκα πρώτοι πήγατε. Πρώτοι πήγατε. Μαζί πήγαμε. Μαζί πήγαμε. Ακριβώ όμω. Ποιο μπήκε πρώτο. Με τον αφήρα τι έγινε. Κάτι είπατε. Πάτησα. Και σου πήγε. Όχι και μου λέει ότι δεν ακούμπησα και τα δύο πόδια στο κουτί όταν πήγα να πέσω εγώ. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον πρώτα δεν πρέπει να τα ακούμπησα. Και τελειώναμε. Από εκεί ρε μαλάκα για τον ωραίο. Εγώ δεν θα έκανα 16 και πέρασα την άλλη. Δεν ήθελα να κάνω 14 και δεν ήθελα να κάνω 15. Και πότε 16 έκανα. Είχαμε μια στρατηγική που λες να παίρνει λίγο παραπάνω κουτιά. Και να μπω πρώτος στο devil press, κάναμε το τέρμα ανάποδο. Ωραία. Μπήκε πρώτος devil press, πήρα παραπάνω κουφιά εγώ, αλλά εντάξει, καλά πήγε. Αν σκεφτείς ότι στο γυμναστήριο το κάναμε synchronized, το workout, τι να πω. Πιο γαμίσιο. Είναι πιο γρήγορο, πιο γρήγορο. Γιατί κυνηγάς τέτοιο. Έτσι δεν είναι. Εγώ τρέχω. Εμείς έχουμε μάθει στο κυνήγι. Τρέχεις, μόνο τρέχεις. Όλοι μας τη ζωή τρέχουμε. Κυνήγι, δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Αλλιώς δεν θα μέτραγε. Αλλιώς θα έχει πλάκα. Καλή σας. Καλή είμαστε. Καλή είμαστε. Εντάξει. Προχωράμε. Ένα καλό πάτημα. Πάμε στο επόμενο τώρα. Σε μαλέκες. Τώρα το μήνυμα στο Περικλή. Πήγαινα, έκανα κρόση στο γυμναστήριο. Αυτός έκανε βάρη πάνω. Ωραία. Κατεβαίνει μια μέρα κάτω και λέει, ρε παιδιά. Λέει, καμιά μέρα ξέρω να κάνω κι εγώ μαζί σας σιγά σιγά. Κάνω προπόνηση τόσο καιρό. Άκου. Ο Μούλος. Κάνω προπονήσεις τόσο καιρό για να μπορώ να έρχομαι μαζί στο τμήμα. Και μπαίνουμε να κάνουμε thruster εμείς οι παλιοί υποτίθεται με αυτόν και μας ξεκολλιάζει. Και λέω δεν γίνεται ρε μαλάκα με ένα μήνα κρόση να μας γαμάει, αλλά το μουνί ήξερε. Καταλαβες. Ήξερε. Διάβασμα. Καθόμουν και βλέπα τα games, άκου, από το 11 μέχρι το 19 τότε. Και ο πατέρας μου με δούλευε, θα το δείξω στον πατέρα μου αυτό το βίντεο. Έκανα εγώ κάτω στην αυλή. Και χάστα 30 χάστα να μπω στο full time. Είχα βάλει τα κλάματα, ρε. Είχε βγει έξω και είχα βάλει τα κλάματα. Δεν μπορούσα να κάνω 30 χάστα να μπω. Και μου λέει τι κάνει να φτάσει, δεν τα χρειαστεί. Εγώ έκανα πυρουέτε, δοκίμαζα το ένα, δοκίμαζα το άλλο. Αυτό για τον πατέρα μου. Άρα το μικρόβιο υπήρχε πριν καν ξεκινήσει. Λοιπόν, το πρώτο μου workout φίλε ήταν. Ήταν deadlift push-ups. Που επειδή μου είμαι ένα μπαίνω μέσα, το τερματίζω και το ξαναμπαίνω γιατί. Εγώ δεν ήξερα ότι κάνει 12 λεπτά ένταση. Ήξερα από το gym μια μισή ώρα. Το πόνι, τι να πει 12 λεπτά. Θα κάνω εγώ μια μισή ώρα. Και το ξανά έκανα. Γράφομαι, πάω Δευτέρα, thrusters burpees. Παμ, στη μάπα. Παμ. Λέω τι πλήρωσα, ρε φίλε. Μετά με στην κουζίνα thrusters όλη μέρα. Δύο elite men. Και δύο elite women. Και δύο elite women. Και intermediate men. Δύο παλί, πρώτη και δεύτερη. Και Master 35-39, Upster και στο νήμα ίσως Master 45-49, ίσως Intermediate Women, αυτά.
κάτι πάει καλά. Εντάξει. Εντάξει. Δουλεύουν τα παιδιά πολύ. Δουλεύουν και φαίνεται. Τη μάχη Παπαθανασίου Μακαρόνα. Είναι ξέρεις, to be continued. Δεζαβού. Δεζαβού. Πάλι ισόβαθμοι. Πάλι σε τελικό με διπλή βαθμολογία. Ναι, και άλλη σφαγή. Σε ποιον πιστεύεις ότι ταιριάζει περισσότερο? Λίγο περισσότερο ταιριάζει στον Αντώνη. Λόγω του ότι το κιλό είναι 90 και μπορεί να το διαχειριστεί πιο γρήγορα. Γιατί και ο Δημήτρης μπορεί να το διαχειριστεί. Το εργόμετρο λόγω βάρους παίζει ρόλο καλός κακός. Λογικά θα το πάρει ο Αντώνης και μετά οι χειροπάδες είναι και δύο πάρα πολύ καλοί. Ο Δημήτρης βέβαια έχει ένα χωματάκι λίγο με το χέρι του, αλλά και ο Αντώνης είναι τρομερά γρήγορος στη χειροπάδες. Οπότε τελική πρόβλεψη, ασώδιο. Εγώ όπως και να έχει θα κάτσω μια βοηθά. Εγώ χαρούμενος. Δεν θα μιλάω, δεν θα φωνάζω. Για τις ελάχιστες φορές ότι δεν θα φωνάζω. Φύγαμε, χαρούμενος. Άλλα δύο, άλλα δύο. Έλα, τελείως τώρα. Ήρεμα και ωραία και στις Elite Women νομίζω ότι δεν θα φωνάζω. Έλα, 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 μην το πετάξεις. Είμαι happy. Όλα καλά. Όλα καλά. Δηλαδή όχι... Όχι αυτό που λες. Δηλαδή να χρειαστεί και τρεις κουπιές μια θερμίδα που κάνω στον κόσμο. Το ίδιο. Νομίζω οι κουπιές είναι το ίδιο. Απλά γράφει λίγο πιο δυνατά. Θα πρέπει να μάθουμε και λίγο πιο αργά γιατί κάπως... Άδεξε. No stress, no stress. Σε ένα τώρα μάλλον το έχει μοίρα σου. Να είσαι ισόβαθμος με μακαρόνα στο τελικό με διπλή βαθμολογία. Ναι. Εντάξει. Στο προηγούμενο δεν ήμασταν ισόβαθμοι, ήμουν ένα μπροστά. Κατάλαβα. Τώρα. Όποιο το έπαιρνε. Τώρα. Δύσκολα τα πράγματα. Τώρα έχει σκοπό να πιέσει κάποιο part περισσότερο ή όχι. Εντάξει, τώρα όπω είναι το workout πρέπει να τα πιέσω όλα. Και ό,τι καταφέρουμε. Θα πιέσω full ζωσκή, προσπαθήσω να κρατήσω όλα τα shoulder. Θεωρείς ότι πάλι είσαι σε μειονεκτική θέση. Είναι δύο βαθμολογίες. Μειονεκτική και ξεμειονεκτική. Τώρα ποιο είναι καλύτερο. Άμα είναι καλύτερο. Και τραβήξει καλύτερα, θα το πάρει. Άμα είμαι εγώ, θα το πάρω. Ό,τι γίνει. Πολύ είναι. Σαν να βλέπω ντεζαβού από τα Ignite. Θα με σκοτώσει ο Μίτς. Ξαντάρει πώς θα πάει βέβαια. Ποιος θεωρείς ότι έχει προβάδισμα? Δεν ξέρω, είμαστε και οι δύο πολύ καλοί. Δηλαδή πιστεύω θα κρυθεί στη λεπτομέρεια τώρα. Δύο parts, έχεις βέβαια το προνόμιο της ισοβαθμίας. Ναι. Εντάξει, το σκι πιστεύω λίγο στα εργόμετρα περτερό. Τώρα θα δείξει. Έτσι λένε. Έτσι έχω δείξει. Τώρα θα δείξει. Ειδικά όταν είναι και για μια φορά και έξω, πάνε. Έχεις να υπερασπιστείς και ένα τίτλο. Καλά, ναι. Περσινό. Βέβαια. Τώρα θα δείξει. Θα είναι ωραία μάχη. Μου έλεγες πριν ότι κουράστηκες αυτό το τουρνουά να κουβαλάς το λεφτό. Κακά, έχω γαμηθεί. Του πήρε ένα κουτί με ζουλίδι για να με κουβαλήσει. Έχω πάρει Nurofen, Viagra, γιατί κουβαλάω και το βράδυ, καταλαβες. Με ζουλίδι. Πού είναι το δικά σου? Θέλει να το κάνει, αλλά δεν μπορεί. Φτάσαμε στο τέλος. Πάλι όλα στο τελικό θα κρυφθούν. Πάλι όλα. Πάλι. Πάλι. Πάλι γίνεται μάχη. Ναι, ναι. Πού θα σας βρει αυτή η μάχη? Σε ποιο σκαλί του βάθρου? Θέλω να πιστεύω πρώτη με δεύτερη θέση. Α, έχεις ελπίδες ακόμα και για την πρώτη? Αμέ. Ελπίδες ακόμα. Αμέ. Η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία. Τι στρατηγική θα ακολουθήσετε? Στρατηγική σε αυτό το workout. Όλα μέσα. Μπράβο. Dark zone. Dark zone, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Κάτσε, γιατί είναι κοσμοστηρικό αυτό να θέλεις να πεις εσύ κάτι. Ναι. Θέλω να πω ότι για τον αδερφό μου ότι αυτό που είμαι σήμερα το φίλω σε αυτόν. Να το δει. Και ποιον από όλους τους αδερφούς? Τον μεγάλο. Που με έκανε bullying μικρό. Παιδιά, την προσοχή σας, στο 13. Η προσοχή στο 13
σηκώσει κι άλλα πάρει. Για να πούμε δέχεται, είπε το ναι. Ναι, το είπε το ναι. Θα γίνουν ένα. Θα γίνουν ένα τα παιδιά, μπράβο. That look in your eyes, I've been hoping for a love like you for a long, long time. We got laughter, we got tears, we got each other too. From this moment we are here to stay, there ain't nothing we can't do. Ένα βήμα πριν από το βάθρο. Ένα βήμα. Θα κλειδώσει. Είσαι αισιόδοξο. Ναι, είμαι. Με την κατάλληλη βοήθεια που είχα από τον Γιάννη και όλο το γυμναστήριο. Να πω την αλήθεια ότι δεν το περίμενα. Περίμενα να κάνω μια καλή πορεία, αλλά δεν περίμενα για βάθρο. Κάνουμε το σταυρό μας να φτάσουμε. Στην τελική ευθεία είμαστε. Ένα γουρκάδι μας χωρίζει. Τα δίνουμε όλα για όλα.
Καλή ξεκούραση. Μπράβο, μάγκες, πολύ δυνατή. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! One time for the hometown, I got love for it, it's real. Two times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. Three times for my family, dog, cause this shit, I'm paid our bills. And I get four times my net worth from a year ago with no deals. Did it all by myself, I don't need nothing. Dropped 100 songs, I'ma keep coming. Remember times they wouldn't reply, now they all hit me like they need something. Labels hit me, now they see something. But I told them all, you ain't seen nothing. I've been putting all the work in, if you ain't song with me, you ain't read nothing. How it is, I don't make the calls. Gas it up, shit about to blow. Make a million, I got a million flows. I'm a million shit with a million goals. Time ticking, now I hear it, dog. I don't say it, but I seen it all. Seen a post and I seen a hate. So when it hit me now, I ignore the calls. No time for it, just being honest. Way back, I said I got it. Same guy, same shit. Nothing changed, set of pockets. Money came, I got a profit. Bet it all, put it on us. In the past, I said I'm next, but I'm here now. I was being modest. One time for the hometown, I got love for it, that's real. Two times for the haters, man, cause I noticed how this shit feel. Three times for my family, dog, cause this shit, I'm paid our bills. And I get four times my net worth from a year ago with no deal. One time for the hometown, I got love for it, that's real. Two times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. Three times for my family, dog, cause this shit, I'm paid our bills. And I get four times my net worth from a year ago with no deals.
βαθμολογία τώρα. Να ξέρεις. Πάρα πολύ. Σπιτίστε ο Γιάννης. Κάποιος. Κάποιος μου είπε. Του λέω δύσκολο. Δύσκολο αυτό που κάνουμε. Εντάξει, ωραία. Μου είπε ο άνθρωπος, εντάξει. Λογικό μου λέει. Δεν μπορεί να το κάνουν όλοι. Εσύ. Αυτό το κάνουν λίγοι και καλοί. Εντάξει, ωραία. Και εμείς είμαστε γαμάτη ομάδα, ρε φίλε. Εγώ είμαι στο χώρο 2010. Έχω φάει ξύλο, φάει ξύλο σε αυτό το χώρο. Φάει πολύ ξύλο. Ανθρώπους να στέκονται με όλα στραβά της μοίρας μας, να σπάνε κοπηλατικές, να χαλάνε χρονόμετρα και να καταφέρουν όλα αυτά που καταφέρανε. Respect, παιδιά. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Εσύ, λοιπόν. Πάμε, να είστε καλά. Να είστε πολύ. Του χρόνου θα είσαι. Λοιπόν, μπράβο σας. Εντάξει, του χρόνου πάλι εδώ. Λοιπόν, πάμε. Όπα, 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 όπα. Μπράβο, μπράβο. Θα μιλήσουμε μπροστά. 6 ώρα είναι απονομή. Μέχρι τότε θα τα έχουμε μαζέψει όλα, όλοι. Ευχαριστώ. Όλα. Δεν μπορούμε τώρα μετά από αυτό. Τώρα μπορεί να κλάψω και εγώ που θα μας βοηθήσει. Πάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Αρχίσαμε το τελευταίο workout, το οποίο ήταν φανταστικό. Δεν είμαστε σκέρες με τον Ανδρέα. Πιστεύω τα πήγαμε αρκετά καλά για αυτό που μπορέσαμε να κάνουμε. Η τακτική ήταν αφήνουμε τον Ανδρέα για πάντα κάτω από την μπάρα. Και περπατάει. Ατλάς. Και εγώ περπατάω. Μαζορέτα. Για πες. Και εγώ του έλεγα μπράβο, πας καλά, συνέχισε, μπορείς. Η μαλακή ήταν όταν όντως έπρεπε να γίνει αλλαγή και πρέπει να μπορώ να περπατήσω. Εδώ θα βάλεις μπιπ. Λοιπόν, το διήμερο ήταν φανταστικό, ακραία διοργάνωση. Για τοπική διοργάνωση, εγώ να πω συγχαρητήρια στα παιδιά. Δεν υπήρχαν ενστάσεις. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τα workout ήταν όλα πάρα πολύ ωραία, μοιρασμένα. Ελπίζω να είμαστε εδώ και του χρόνου. Να είμαστε μακριά από τραυματισμούς. Ναι. Και του χρόνου. Και εγώ που θα παίξει και πέρσι. Εξίσου καλά λόγια έχω να πω και φέτος. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Όντως τα παιδιά το πήγαν ένα βήμα παραπέρα και μπράβο τους. Του χρόνου ακόμα καλύτερα. Ήταν πολύ καλά. Πολύ ωραία. Δόξα δώσ' πήγαν όλα όπως έπρεπε. Ήρθε για το βάθρο. Ήρθε για το βάθρο. Λίγο νωρίς να πω, αλλά... 5-20 λοιπόν. Και μεγαλέρι. Θα ήθελε να φανεί αυτός. Μεγαλέρι. Ο άνθρωπος που με δίνει κίνδυνο σε κάθε προπόνηση. Τώρα επόμενος στόχος. Επόμενος στόχος είναι ένα έξω. Θα πω μόνο τη χώρα, θα πω Γαλλία. Και μακάρι να περάσουμε και να πάμε και εκεί πολύ καλά. Εντάξει, πολύ καλή διοργάνωση. Όλα στην ώρα τους. Τι άλλο να πω, πρώτη φορά elite, κατηγορία. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αυτά εδώ. Συνεχίζει. Θα μας πει και ο ψηλός. Και εγώ πρώτη φορά, team elite. Μπορώ να παραδεχτώ ότι ήταν πολύ καλή διοργάνωση. Πολύ τυπική στις ώρες τους, καλός εξοπλισμός. Ωραίο warm-up area, όλα τα πολύ καλά, περάσαμε πολύ όμορφα, ευχαριστούμε πολύ. Πώς τα περάσατε? Τέλεια. Πού θα συγγήκατε? Τετάρτης. Ικανοποιημένος? Πολύ, πολύ. Νομίζω αρχίζω και βλέπω τη δουλειά που κάνω, οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένος. Παρόλο που έφτασα στην πηγή, θα τη γευτώ άλλη φορά. Ναι, εννοείται. Όχι, είμαι πολύ χαρούμενος, είδα... πράγματα τα οποία δεν τα περίμενα να τα κάνω τόσο καλά. Πέρασα αρκετά άτομα τα οποία είχα βάλει στόχο να περάσω. Το πρώτο event θα το ξαναναφέρω, πήγα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Εγώ κυρίως όταν πηγαίνω σε μια διοργάνωση είμαι ψιλοθυμισμένος. Θυμισμένος το πρώτο event. Βασικά προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Να δω λίγο πώς φέρονται οι γύρω μου. Οπότε πάω λίγο χάλια. Τώρα αυτή τη φορά γύρισε λίγο τούμπα. Καλό. Και ήρθα, ναι, πρέπει να πας καλά. Ο σκοπός του αγώνα είναι και να δεις που έχεις γίνει καλός και που πρέπει να καλυτερεύσεις. Σωστά. Έρχεσαι εδώ, φεύγεις και λες, α, οκ, τι πάω καλά, πρέπει να δουλέψω σωστά. Εσύ πρώτη φορά elite. Εγώ είμαι πρώτη φορά elite. Καλά πέρασα, το τελευταίο event το διασκέδασα. Εντάξει, γενικά
μάλλον είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσεις, να μπει στην κατηγορία και να ξενερώσεις για να πας μπροστά. Οπότε, τα λέμε την επόμενη φορά. Ελίθι μάλλον. Και θα είμαστε μια χαρά. Με τα λεφτά που κερνάει, εδώ ο Μίτς κερνάει, κερνάει Αθήνα τώρα, το άνθρωπο και γυρνάμε. Κερνάει. Πολλά. Μην πήγε όπως ήθελα. Πολλά τα εκατομμύρια. Όχι, πήγα όπως ήθελα. Πήγα όπως ήθελα. Ήμουνα για εκεί. Δεν πήγα. Έλεγε μέρες ότι εγώ πάω για εκεί πέρα. Ό,τι έλεγε, έτσι ακριβώς βγήκε. Πήγα όπως μπορούσα να πάω. Ευχαριστημένος. Ωραία διοργάνωση. Καλή δουλειά τα παιδιά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Του χρόνου θα σας ξαναπροτιμήσουμε. Κάνουμε την καταλάβη μας. Στο να είμαστε όμως όσο πιο δίκαιοι μπορούμε να διορθώσουμε όσο πιο πολλά μπορούμε. Για να συμβεί όλα αυτά το event έχουν βοηθήσει άπειροι άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα, η Δημαρχία ήταν δίπλα μας. Η Δημαρχία Καρκίνος, κοντά μας. Το Επιμελητήριο. Η Μικρόπολη. Ήταν από τις φορείς οι οποίοι αγκαλιάσανε τα έδια από την Κέιψη. Για να μην ξεκουράζει. Και όπως πάντα υπάρχει ο σωστός άνθρωπος, την κατάλληλη στιγμή, να σε πληροφθώσει και να σου δώσει τις λύσεις. Λοιπόν, τώρα, οι γονικοί, πέρα από τις φορείς που αν δεν βοηθάγανε την άδεια τους, αν δεν βοηθάγανε σε όλα τα επίπεδα, δεν θα μπορούσαν να κάνουμε μέχρι αυτό. Το δεύτερο πάλι, το λύκειό μας. Που μας άνοιξε τις πόρτες. Πέρυσι τα παιδιά, είχαν βάψει. Ήταν τρομερά συγκινητικό τα παιδιά να βάφουν το σχολείο τους για να γίνει το event. Εντάξει, να το θυμίστε. Ο κύριος Γιάννης, ο φυλακάς μας, οι καθαρίστριές μας, ο Λίνος Στραργάνης, ο Αντρέας στη μουσική, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι εμφανείς οι έρωσες, οι οποίοι έχουν δουλέψει αφόρημα για να μπορέσουμε να είμαστε εδώ. Έλα, τα έπρεπε, το έχει εδώ. Πάλι βάθρο πήρες. Ήρθε για τουρισμό. Αυτό εγώ κουβάλισα. Το μυαλό. Στην πλάτη τον έβαλα. Για πες λίγο. Θέλω να πεις πώς κουβάλισε τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Πώς κουβάλισα. Και τον έφτασε σε άλλο ένα βάθρο. Copyright, πάρε copyright. Τι να κάνω, τι να πω τώρα. Τι μπορώ να πω για. Με κουβάλισε από την αρχή ως το τέλος. Όχι, όχι, την αλήθεια πες. Την αλήθεια. Βρήκε glitch στο σύστημα. Βρήκα glitch στο σύστημα, το τελευταίο workout. Και έγινε αυτό γιατί τα χέρια μου ήταν παραδόση. Οπότε κουβάλισε αυτό. Ένα παλαμάκι στους ανθρώπους που είναι 5 χρονών να αγωνίζονται. Ας κάνει κάτι κι αυτός. Ναι. Ο Ανδρέας Γκετσάου. 300 ευρώ. Πριν θέση. Ο Αλέξης Κωνστάμου. Να έρθει για να μονοβεί. Έλα. Πάλι είχαμε συζητημένος. Λοιπόν, δεύτερη θέση. Δημήτρης Παπαθανασίου. €500 από εμάς. Ανέβα με σιά. Συγκύρια ρε φίλε. Έλα, εγώ, ναι! Τελικά η θέση σου πήγε σε καλά χέρια. Πήγε καλά, ενέρεσε. Ωραία! Ναι! Για τον Αχίλιο! Και μετάλλιο, πάμε! Έλα! Εγώ ξέρω ότι στο Ignite Games κάνει ετοιμάζει. Και ελπίζουμε να είναι πολύ όμορφη. Λοιπόν, Elite Men, λοιπόν. Πρώτο, όπως και πέρσι. Αντώνιος Μακαρόνας, πάμε! €1,000 από εμάς, μας έχει κάνει πιτατάκια, παντρούλης. Φιλιά, καλά! Και €100, οι πιστοντές, Αλέξη, μαζί! Τσέι, ωραία, πάμε! Μία δήλωση για τα παιδιά εδώ. Είναι τα καλύτερα παιδιά. Μετά είναι αθλητές, σου αγαπώ πάρα πολύ, συγχαρητήρια και εις ανώτερα. Και στο τέλος ξαναγελάει ο Μακαρόνας. Έγινε αυτό που ήθελα να γίνει. Εντάξει, όλα καλά, ικανοποιημένος. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Βλέπω τα αρνητικά, τα κρατάω. Να γυρίσω να δουλέψω.
γιατί έρχονται quarter και πάμε δυνατά τώρα. Αυτό. Κορίδα σπορ 300 ευρώ. Πήγε στην Ελλάδα. Πολλά συγχαρητήρια, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τα δύο μαζί, κοπέλα μου. Προηγούνται μικρή, αλλά... Ευχαριστούμε πολύ. Ένα γόρι μου. Συγχαρητήρια. Θα μας αλήξει φωτογραφίες. Στους άλλους μην δώσεις τίποτα. Αντέ, βάτος, λόγος. 300 ευρώ, παιδιά, πάμε. Έλα, γόρι μου. Έλα, βάλτος. Άρε. Μπράβο, ναι. Μπράβο, ναι. Μπράβο, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Κλειζάκι, ευχαριστούμε. Ω, ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια, κύριε, συγχαρητήρια. Δηλώσαμε πρώτη θέση, δεν τα καταφέραμε, ήρθαμε δεύτερη. Καλά, χρόνο υπάρχει. Χίλια ευρώ και 100 ευρώ από τους τρεις ονέρς. Παιδιά, το βράδυ, πού θα πάμε. Εδώ πέρα είναι η τρία. Ναι, αλλά χάνουμε το τρία. Τελικά το παράθυρο άνοιξε. Άνοιξε και είναι 6,5 ώρα. Και ήταν ψηλά, ναι. Εντάξει, κρατηθήκαμε από την αρχή ψηλά. Το υποστηρίξαμε. Οπότε... Ανοχημένοι με την απόδοση το περιμένατε ή ήταν έτσι... Κοίτα, είχαμε πολλές πιθανότητες. Τα workout... Εντάξει, ήταν για όλους βατά. Τα πιέσαμε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Νομίζω τίμια είμαστε εδώ πέρα. Όχι τυχαία. Από τη διοργάνωση, εντυπώσεις. Διοργάνωση, top. Όλα στην ώρα τους, πολύ βασικό. Μέσα γόρμα πέρια όπως έπρεπε και τα πάντα. Και έξω οι κριτές σωστοί, ήταν όλα to the point. Άψογοι, δεν το περίμενα, αλλά ήταν top. Και του χρόνου, παιδιά, καλή συνέχεια. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, γιατί ενώ είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται το τουρνουά, ναι, και θα περίμενε κανείς να συμβαίνει αυτό στην πρώτη, υπήρχε μεγαλύτερη συγκίνηση στην οργανωτική ομάδα για το φετινό, για το φετινό τουρνουά. Γιατί υπάρχει το έτυχε και το πέτυχε. Και όταν ξέρεις πόσες δυσκολίες έχεις περάσει για να πετύχει τελικά, και να βγει τελικά το αποτέλεσμα σωστό. Γιατί πέρσι μας πήγαν όλα πρίμα. Φέτος τα μας πήγαν πρίμα όταν όλα ήταν εναντίον μας. Είχαμε πάρα πολλές ατυχίες, πάρα πολλές κακοτοπιές να διαβούμε, εντάξει. Θεωρώ ότι αυτό είναι που σου δίνει μεγαλύτερη χαρά. Και γι' αυτό είμαι τόσο πολύ συγκινημένος. Παρ' όλα αυτά δεν αφήσατε να φανούν αυτές οι κακοτοπιές. Δηλαδή, ο κόσμος δεν κατάλαβε κάτι. Θα πω κάτι που είπε ένα άνθρωπος, μου είπε κάποτε. Πριν κάποτε ένα διάστημα, του λέω, αυτό που κάνουμε είναι δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Μου είπε, αν ήταν εύκολο, το κάναν όλοι. Και... Σωστό ακούγεται. Και γι' αυτό είχα το μεγάλη συγκίνηση με τα παιδιά μέσα, γιατί αυτοί εδώ οι 80 άνθρωποι όλοι, όλοι ένας προς ένας, έχουν δώσει τώρα 4 μέρες το αίμα του, πραγματικά. Ήταν συγκλονιστική η αντίδρασή του σε όλα. Να σπάει κοπηλατικό, να σταματάει χρονόμετρα. Πράγματα που από το 2012 που είμαι στον χώρο δεν μου έχουν συμβεί. Δεν έχω δει σε αγώνα εγώ να σπάει κοπηλατικό. Να σπάει κοπηλατικό, ούτε εγώ έχω δει, αλήθεια είναι. Απίστευτο. Και όμως γίνεται. Δεν σταμάτησε το event. Αντιδράσαμε ακαριαία. Λοιπόν, και ήταν συγκλονιστικό. Γι' αυτό. Άρα τα πετύχατε στα εύκολα, πετύχατε στα δύσκολα
τώρα ξέρουμε το κολλάει. Εντάξει. Ναι, εγώ θέλω να το πάμε και άλλο μακριά. Ήδη η σκέψη σου είναι στο 25. Από το 23. Από το 23. Είναι μακροπρόθεσμο, από δηλαδή 23, το πλάνο, μακρόπνο. Και αν τώρα αυτοί που φορείς Χαλκίδος είδαν τι έγινε. Γιατί για μένα το project είναι να καταλάβουν ότι ο αθλητικός ορισμός... Και αυτό μου έκανε εντύπωση. Είδα πάρα πολλά ονόματα στους χορηγούς που δεν βλέπεις συχνά. Ναι. Κόσμο, μαγαζιά, διάφορες, να στηρίζουν μία διοργάνωση. Παρ' όλα αυτά εδώ είδαμε πάρα με πολύ μεγάλη τη λίστα. Πάρα πολύ μεγάλη λίστα. Και όλοι έχουν βάλει το χέρι στη τσέπη τους δυνατά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εξαιρετικό γιατί είναι δεύτερη φορά που στηρίζουν. Δεν είναι πρώτη φορά. Είναι δεύτερη. Άρα είδαν κάτι καλό για να συνεχίσουν. Γιατί μπήκε ο κόσμος στη Χαλκίδα, τα μαγαζιά γεμίσανε, τα Airbnb, τίγκα όλα. Αυτά τα πράγματα. Είδαμε Παρασκευή, Σάββατο, τα μαγαζιά ήταν γεμάτα με τους αθλητές και τον κόσμο που είχε έρθει και τους προπονητές και τους φίλους. Δηλαδή η επίδραση αυτή όλη στο χώρο της Χαλκίδας είναι τεράστια. Αν λοιπόν καταλάβουν όλοι οι φορείς, καταλάβουμε όλοι εμείς πόσο πολύ όφελες είναι οι πόλοι μας αυτό το πράγμα, δεν είναι δικός μας αγώνας. Πρέπει να γίνει αγώνας της πόλης. Εμένα αυτό είναι το όραμά μου. Να γίνει αγώνας της πόλης. Καταλαβαίνουν οι Χαλκιδαίοι και οι φορείς και οι δημότες ότι αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο φέρνει κάποια λεφτά στην πόλη. Ξέρεις ποιο είναι εξαιρετική για αυτό. Το καρναβάλι της Πάτρας. Δουλεύει όλη η Πάτρα για να κάνει ένα event. Αυτοί λοιπόν πρέπει να μας δώσουν το έναυσμα ή το κάνουν καλά. Συμφωνούμε. Αν λοιπόν το δούμε ότι αυτό είναι ένα event της πόλης, θα πάει μακριά. Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει να το πετύχεις αυτό? Ναι. Πιστεύω ότι έχουμε καλή διάθεση, τίμια διάθεση. Θέλω να είμαστε συνετοί, ταπεινοί και νομίζω ότι αυτό το πράγμα οποιοδήποτε προσεγγίζουμε, το αποδέχει. Βλέπω. Δεν κοροϊδεύουμε κάποιον, καταλαβαίνεις. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό που τους τάζουμε, αυτό δίνουμε. Αυτό το οποίο λέμε, αυτό κάνουμε. Δεν έχουμε μελανά σημεία στην επικοινωνία μας και εκεί κερδίζουμε. Άρα πάμε να κάνουμε ακόμα ένα βήμα μπροστά το 2025. Εάν σου πω ότι θέλω να κάνω 25. Εάν μου πεις. Αν σου πω ότι χαίρομαι για 25. Θα σου φυλάξω. Το κρατάμε. Το κρατάμε. Και σου υπόσχω, και τους υπόσχομαι σε όλα, παιδιά, ότι το 25 θα είναι εξαιρετικό. Θα πάθουν πλάκα.